πρώτη θέση, πρώτη κλάση, πρώτη ιδιωτικό τζετ, πρώτος μάγκας, πρώτος αφεντικός, γάμηθηκε ο Θεός. Αυτό το game είναι το Stranded Deep, είναι η καινούργια μόδα που επικρατεί το τελευταίο καιρό στο ίντερνετ και κοστίζει 15 ευρώ και δεν είναι καν έτοιμο. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, να είμαστε δίκαιοι, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά έχω κοιτάξει βιντεάκια του. Ωραία. Εκεί στο βάθος τι είναι? Καράβια είναι εκεί, σκάτα είναι, σαν καράβια φαίνεται, τέλος πάντων. Έχω κοιτάξει ένα-δύο βιντεάκια από το game και ειλικρινά δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί τέτοιου είδους παιχνίδια βρίσκονται στο επίγειο της δόξας τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω γιατί. Είναι survival, ωραία, και καλά σε πετάνε σε ένα περιβάλλον, ξέρω εγώ, χιονισμένο τοπίο, ξέρω εγώ, αου, εκεί αλλού, και σου λένε επιβίωσε. Και ουσιαστικά, το μπουκάλι έρχεται, το μπουκάλι το τραβάμε τη δύναμη του μυαλού μου, στο χέρι μου, έρχεται από το πάτωμα. Και δεν ξέρω ρε φίλε, δηλαδή μπορώ να καταλάβω ότι ο κόσμος γουστάρει τέτοια παιχνίδια γιατί ξέρεις τι, δεν ακολουθεί πιστά ένα σενάριο, σου δίνει και καλά, λέω και καλά, την ελευθερία να κάνεις ό,τι γουστάρεις, να επιβιώσεις όπως γουστάρεις. Αλλά ουσιαστικά είναι εικονική. Πώς το πω, ρε φίλε, φτιαχτεί. Ω, αυτό είναι όμορφο. Γάμισε το. Είναι εικονική, είναι πλαστή, ρε φίλε, ελευθερία. Είναι ελευθερία μη χειροπέδες, δηλαδή. Ντε και καλά, επειδή ένα παιχνίδι είναι survival, δεν σημαίνει πως σου δίνει ελευθερία. Δεν πάει να πει αυτό κάτι. Δηλαδή. Υπάρχουν κανόνες με τους οποίους πρέπει να παίξεις. Να τώρα, θέλω να βάλω φωτιά αυτό το δέντρο. Εντάξει, θα μου πεις με τον αναπτήρα θα βάλεις φωτιά το δέντρο, μαλάκας. Ούτε τα χορταράκια κάτω μπορώ να τα βάλω φωτιά. Δηλαδή. Χαζό παράδειγμα, κάπως ανούσιο, αλλά ουσιαστικά τι. Τα survival, όσο και να σου δίνει την ψευδέστηση της ελευθερίας, έχουν κανόνες, έχουν βήματα με τα οποία πρέπει να παίξεις. Αλλά πουλάνε πάρα πολύ τα γαμημένα. Ακόμα και αν είναι μισοτελειωμένα. Να τώρα είμαι άρρωστος άνθρωπος. Είμαι ένας άρρωστος άνθρωπος. Ήθελα να ξεκιάσω την αστερία. Γιατί να μην εκφράσει την αρρώστια που έχω. Βα. Τι πέταξε? Σκηνή. Οκ, δεκτό. Εδώ με ξέρετε φίλε, είναι ουτοπικό σενάριο 100%. Ξέρω εγώ, πέραν από το γεγονός πως έχεις επιζήσει την πτώση του αεροπλάνου δίχως πληγές και ιστορίες, έτσι απλά, έχεις την κατοχή σου κουπί για σωσίβι αλέμβο, αναπτήρα, μαχαίρι, σαρδέλα. Μπορώ να μαχαιρώσω σαρδέλα? Καλά, μα από όχι δεν μπορείς να πιάσεις σαρδέλα να μαχαιρώσεις. Μαλακίες κάνω. Τι λέω, μαχαίρι. Τι άλλο έχεις? Έχεις μπουκάλι με νερό. Λες και ήξερες εγώ πως ήταν στημένο ρε φίλε, πως θα πέσει το αεροπλάνο. Και εσύ ο πρόσκοπος γυρνάς με το μαχαίρι και το τέτοιο και τον αναπτήρα τον απέθαντο. Πόσες φορές και να βουτήξεις με στη θάλασσα θα ξανανάψει. Τι έχει εδώ? Πόσο κόλος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος? Πόσο κόλος μπορεί να είμαι? Τι έχει μέσα? Έτοιμος. Και φακός. Τέλειωσε. Το τερμάτισα ρε φίλε. Τι άλλο θέλω? Αυρώ και κανένα μπαράξε λίγο. Σε κράσε ντούκι. Τώρα αυτό. Μαλακίες κάνω. Σιγά μην κόβε. Άμα κόβετε. Ορκίζομαι ρε. Άμα κοπεί το δέντρο με αυτό το μικρό το σουγιαδάκι. Θα γελάσω τόσο άγρια. Θα γελάσω τόσο γεμμένα άγρια. Οκ, σκαρφαλώνω κιόλας. Σκαρφαλώνω γιατί? Α, για να πάρω τις καρύδες. Παπ. Ωραία, κατά μεταξύ. Ανεβοκατεβαίνει το δέντρο, λες και είναι κυλιγόμενες σκάλες. Βρίσκεται σε τέλεια φυσική κατάσταση δηλαδή. Καταλάβες? Τι ξέρουμε για το χαρακτήρα μας? Είναι πρόσκοπος. Βρίσκεται σε τέλεια φυσική κατάσταση. Έπεσε από αεροπλάνο και δεν έπαθε τίποτα. Άρα είναι ρομπότ. Ο Tom Hanks θα ήταν περήφανος, μαλάκα. Κάτι αυτό δεν σπάγε. Νομίζω δεν σπάγε. Για να φάμε λίγο. Μαλάκα, μόνο που ακούω τον ήχο θέλω να φάω κάτι. Δεν ξέρω, θέλω να φάω κανένα μήλο, κανένα χλάδι, δεν ξέρω. Μάξ, την όρεξη τον μπάσα το παιχνίδι. Τίποτα. Το νησί στο οποίο βρίσκομαι δεν έχει τίποτα το οποίο μπορώ να αξιοποιήσω. Τίποτα. Σε ένα ερημονήσι, μαλάκα, με ξέβρασε. Εντάξει, η τύχη ενός ανθρώπου έχει και τα όρια της. Τώρα θα κάνω κουπί.
40 μίλια μέχρι να φτάσω σε εκείνη τη μαλακή τη σκιά, δεν ξέρω τι κατά είναι. Εσύ, καράβι, δεν βλέπω δίνα. Μέσα στον ήλιο. Μετά από σοκ. Αλλά θα μου πεις είναι το ένστικτο για επιβίωση ρε φίλε, το ένστικτο για επιβίωση του ανθρώπου. Εκεί έφαγα και μια καρύδα, οπότε εντάξει, κλείσαμε τη συμφωνία. Ο τύπος φίλε είναι... τίποτα, δεν τον νοιάζει, στο στόχο. Έτσι, κουπείς, σαν ρομποτάκι. Ουαπ. Εντάξει βλέπετε ότι... οχ. Καρκαρίας. Έδωσε γάμις, με τη σουγιά. Ας κάσω τη βάρκα να έρθω στην περιοχή σου. Που έχεις και μπόνους δύναμης περιοχής. Ασκήστα. Έφυγε, μου παράτησε. Χαίστηκε. Έτσι πρέπει με τους καρχάριες, ρε. Έτσι πρέπει. Να τους βάζεις λίγο στη θέση τους πρέπει, ρε. Σαν τα σκυλιά είναι, ρε. Ουσιαστικά και αυτή η ζώα είναι. Σαν τα σκυλιά είναι. Τους κοιτάς το μάτι, κάνεις λίγο παιχνίδι με το μάτι, του λες. Yeah, καρκαρία. Τι κάνεις στα βαθία. Τι κάνεις εδώ. Πάνε κολέμπα με σαρδέλες. Νύχτωσε. Τώρα θα γίνω τέτοιος. Λυκάνθρωπος. Γιατί κανονικός άνθρωπος δεν είμαι, αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Έφτιαξα και το τσεκουράκι μου ήδη. Είμαι έτοιμος να φτιάξω και φωτιά και κρεβάτι. Το game είναι πανεύκολο ρε φίλε, δηλαδή στα... λες και σου στρώνε ένα τραπέζι και σου λέει έλα να φας. 15 ευρώ δεν αξίζει. Σως... μαλάκα χέστηκα πάνω μου, πετάχτηκα όλες οι καρύδες από πάνω. Χαμότο. Χαμότο. Τι στο μπούτσο. Το είδατε. Μαλάκα, βλέπω πράγματα, ορκίζομαι κάτι δεν απερνάει από κάτω ρε. Κάτι σαν, δεν ξέρω, σαν ποντίκι, κάτι περίεργο. Στο μπούτσο. Μαλάκα, με νευριάζει τώρα ρε. Πάλι το είδα αυτό το πράγμα. Α, δεν έχω μπαταρία στο φακό. Μαλάκα, βλέπω πράγματα να κουνιούνται στο βάθος, θα τα γαμίσω ρε. Έχει οξυγόνους και μαλακίες σαν το άλλο το The Forest. Μεταλλαγμένους ξέρω εγώ και πίπες. Γαμό. Ας το διάλο. Σκιάχτηκα ρε μαλάκα, μου μπήκαν ιδέες. Κάω καμιά φωτιά να έχουμε λίγο φως. Τώρα είναι πιο πολύ. Το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι κάβλε, κατώ τσε. Κατώ κάβλη. Και μου. Ω. Άμα κοιτάς πάνω, εξαφανίζεται η φωτιά. Ωπα. Ο Tom Hanks στο ναυαγό γαμήθηκε, έσκυσε στα χέρια του, έσκυσε στα πόδια του, έκλαψε. Μαλάκα, δεν ξέρω, πήγα και σπίτι του, του γάμισαν την οικογένεια. Εγώ εδώ, Αργυράκης, με τον ανατήρα. Φωτιά κατευθείαν. Μαλάκα, το παιχνίδι είναι χαζό, ρε, είναι πολύ εύκολο. Άμα ζήσουμε καμία κοντρόνα να πούμε. Τώρα. Μαλάκα! Να το! Έμαθα να περπατάνε! Γαμημένε! Αυτό με τρόμαξε πριν, ρε. Στο διάλο μαλάκα. Σπασμένο παιχνίδι γαμημένο 15 ευρώ για να βλέπω τον καρχαρία να περπατάει. Γαμότο. Τσάμπα τρόμα. Μαλάκα περίμενα. Και έχει μπει και η μουσική ξέρω εγώ τόση ώρα. Αποκούει κάπως έτσι ξέρω εγώ. Σε ετοιμάζει ρε παιδί μου, θα έρθει κάτι σε γαμίσει. Και εγώ περίμενα κανένα εξωγήινο, κανένα τέρας να αναδυθεί από τη θάλασσα. Κανένα κράκεν μαλάκα. Και μου έβγαλαν το... και μου βγάλαν μαλάκα το Γιαννάκη τον Καρχαρία. Βγήκε για περπάτημα το βράδυ, να ξεσκάσει. Σπασμένο παιχνίδι. Ίσως πρέπει να κάνω θυσία ρε φίλε στους θεούς ξέρω εγώ. Για να σταματήσουν να περπατάνε οι καρχαρίες. Αγνό αίμα. Η μαμά Καβούρα και ο γιος Καβούρης. Α σκοτώσει τη μάνα σου. Θυσία, ανθρωποθυσία. Θεοί. Γιατί με γαμάτε έτσι ρε. Θα σβήσει και η φωτιά. Θα με κάνουν κανένα ντουί καρχαρίες. Θα κάνουν κανένα γκάγκ μαλάκα. Τη μια στιγμή περπατάνε, την άλλη στιγμή μαλάκα θα οδηγάνε αμάξια καρχαρίες. Ωρ μαλάκα. Με έχει... με... τριγυρνάει ρε ο καρχαρίας, με έχει... Με έχει κόψει. Άκουσε που μιλούσε άσχημα για τη μάνα του. Φύγε ρε. Βόλτες κάνει. Τώρα, ψυχολογικό πόλεμο μου κάνει ουσιαστικά ο καρχαρίας τώρα, δεν θα με πειράξει. Άμα κατέβω κάτω και σου κάσω καμιά φάπα, θα φύγει ρε. Τώρα, ψυχολογικός πόλεμος είναι αυτό που κάνει. Εντάξει, δεν έχει έρθει καθόλου στο καράβι πάνω, ξέρω εγώ. Γεια. Είναι σαν απαγορευμένη περιοχή. Απαγορεύεται πάτησε εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Θα κάνω μήνυση. Τώρα εγώ εδώ τι κάνω, ψάχνω κάτι. Άργα μη!
Μαλάκα, κάνει και αυτές τις απότομες στροφές. Πάει. Τελευταία στιγμή στρίβει. Μεθυσμένος ήταν. Τώρα με νευριάζει όμως. Τώρα γίνεσαι εκνευριστικός τώρα. Τώρα γίνεσαι εκνευριστικός. Τώρα σου γάμισε. Μαλάκα, απλά ο Καρχαρίας απλά τρέχει. Το βάρισα μια φορά και τρέχει να ξεφύγει. Παπ. 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 Έτσι, εκεί πρέπει να το βάλω τον Καρχαρία. Πώς είχε την Αχίλλειο Πτέρνα, ο Αχιλλέας. Οι Καρχαρίες έχουν την Καρκάρια Κυλίτσα. Εκεί πρέπει. Οπ, να τους. Πέθανε. Επαφέφραγμα. Χτυπάει. Χτυπάει και το ξυπνητήρι. Σαν μου λέει, ήρθε η ώρα. Σταμάτα να παίζεις πίπες.